Ωραία, και θα περάσουμε στην επόμενη ομιλία, την οποία θα δώσει ο ομιλών. Ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Αυτό το οποίο θα επιχειρήσω την ερχόμενη ώρα είναι να δοκιμάσω τις δυνατότητες, αλλά και να επισημάνω τους περιορισμούς μιας αμιγώς ενοιολογικής ανάλυσης ενός σημαντικού φαινομένου, του φαινομένου της αγωνίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο επιδέχεται διαφορετικών ειδών προσεγγίσεις, τόσο από τη φιλοσοφία, όσο και από πλήθος επιστημών. Πρόκειται επίσης για ένα ζήτημα το οποίο ερευνητικά είναι υπό εξέλιξη και ως προς το οποίο έχουμε ήδη κάποια κεκτημένα που μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στις δύσκολες λεπτομέρειες. Σκοπός μου είναι να προσπαθήσω να κατανοήσω τι είναι αυτό το οποίο εννοούμε όταν μιλάμε για την αγωνία. Όταν αποφάσισα να δώσω μια ομιλία με θέμα την αγωνία, δεν είχα σαφή εικόνα του τι θα περιείχε. Διέθετα μια γενική γνώση για το είδος των θεωριών που θα μελετούσα, αλλά δεν κατήχα ένα καθορισμένο σχέδιο για το πώς θα εξελιχθεί η επιχειρηματολογία μου ή για το ποιο θα έπρεπε να είναι το συμπέρασμά της. Και έτσι αναδύθηκε σταδιακά μέσα μου μια ανησυχία, ώσπου περιήλθα σε κατάσταση αγωνίας. Το να εισέρχεται κάποιος σε μία θυμική κατάσταση ερμηνεύεται συνήθως με όρους ψυχικής διάθεσης. Ένα χαρακτηριστικό των ψυχικών διαθέσεων είναι η σταθερότητά τους. Οι διαθέσεις ανθίστανται στην αλλαγή. Αντίκειται ως εκ τούτου στον επεισοδιακό χαρακτήρα της συναισθηματικής εμπειρίας, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες εγείρεται, κορυφώνεται, σβήνει σε συντονισμό με κύριες μεταβολές στο περιβάλλον μας. Η προφανή σταθερότητα των διαθέσεων ας μην εκλειφθεί ως απουσία ψυχικής δραστηριότητας. Αυτό θα ήταν λάθος. Στην κατάθλιψη μπορεί να βιώνουμε έντονη ανησυχία. Στην εφορία υπερδιέγερση. Ωστόσο, το φαινόμενο των διαθέσεων αποτελεί πρόκληση για θεωρίες που αντιλαμβάνονται την θυμική εμπειρία ως αναγκαία συνδεδεμένη με τον εξωτερικό μας κόσμο. Η σύνδεση των εσωτερικών με τα εξωτερικά συμβάντα φέρει τον τίτλο της αποβλεπτικότητας ή προθετικότητας, intentionality. Κάθε νοητικό ενέργημα αποβλέπει σε, κατευθύνεται προς, αναφέρεται σε κάτι εκτός της νόησής μας. Θεωρείται τώρα ότι οι διαθέσεις συγκροτούν ένα διακριτό τμήμα του ψυχικού πεδίου, ακριβώς λόγω της απουσίας οποιασδήποτε αποβλεπτικής σχέσης με τον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η απουσία αποβλεπτικότητας, ωστόσο, αποζημιώνεται επαρκώς από την προτεραιότητα που απολαμβάνουν οι διαθέσεις έναντι άλλων ψυχικών νοητικών καταστάσεων. Τι εννοώ? Όπως πιστοποιείται από την συναφή συζήτηση σε διάφορους κλάδους, η προτεραιότητα αυτή ισχύει καταρχάς σε γνωσιακό επίπεδο. Αν δεν προσεγγίσουμε κάτι ή κάποιον με την ορθή διάθεση, δεν θα μας αποκαλυφθεί όπως πραγματικά είναι. Επιπλέον, μια λυπημένη διάθεση μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη μας, επιβραδύνοντας τον συλλογισμό μας, οθώντας μας στο να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες, συνήθως αρνητικές λεπτομέρειες μιας κατάστασης. Η ψυχική εφορία
Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς επιτρέπει ένα πλούτο πληροφοριών να εισέλθει από τις αισθήσεις μας, ζωγραφίζοντας, τα λέγαμε, σε έντονα χρώματα και με αδρές γραμμές το κοινωνικό περιβάλλον. Και αυτό έχει άμεσες συνέπειες για τον τρόπο που διενεργείται η επεξεργασία των συναφών πληροφοριών και συνακόλουθα επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Η προτεραιότητα των διαθέσεων καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι καθορίζουν την έλευση αντίστοιχων συναισθημάτων. Εκεί ο παράδειγμα το γεγονός πως όταν κάποιος βρίσκεται σε ευερέθιστη διάθεση, τίνει να θεωρεί πως τα λόγια των άλλων ενέχουν έμεσες προσβολές, προκαλώντας κατόπιν την οργισμένη του αντίδραση. Σκέψεις αυτού του είδους οδηγούν αρκετούς στοχαστές στην άποψη ότι κάποιες διαθέσεις προείστανται της θυμικής εμπειρίας μας, μορφοποιώντας έτσι το πλαίσιο διάδρασης μας με τον κόσμο. Υφίσταται, σύμφωνα με αυτή την γραμμή σκέψης, υφίσταται ένα μικρό σύνολο θεμελιωδών διαθέσεων, η κατανόηση των οποίων θα μας αποκαλύψει σημαντικές αλήθειες για την ύπαρξή μας. Και πιθανόν καμία από αυτές τις διαθέσεις να μην είναι τόσο αποκαλυπτική για την ανθρώπινη μοίρα, όσο η διάθεση της αγωνίας. Θα προσφέρω κάποια κριτικά σχόλια για την ευστοχία των παραπάνω απόψεων, τις οποίες προσπάθησα να αποδώσω όσο πιο δίκαια και εν συντομία μπορώ. Αν και το κύριο θέμα μου είναι η αγωνία, τα σχόλια μου αφορούν τις περισσότερες ψυχικές διαθέσεις. Μία παρένθεση εδώ. Σε αντίθεση με τον όρο συνέστημα που στις λατινογενείς γλώσσες εκφέρεται ως emotion, εμοθιών, ισπανικά, εμοσιών στα γαλλικά, ακόμα και οι Γερμανοί πλέον αποφεύγουν τα γεφίλε και μιλάνε για εμοσιώνεν. Ο όρος διάθεση δεν έχει άμεσο αντίστοιχο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Γάλλοι μιλάνε για himmel, οι Άγγλοι για moods, οι Γερμανοί για stimmungen ή lauten. Αυτή η πολυγλωσσία δεν είναι τυχαία. Κάτι σημαίνει ορολογικά και αυτό αντανακλάται και σε διαφορετικής υφής ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν γύρω από την επιστήμη των διαθέσεων. Ίσως πω λίγο για αυτό στη συνέχεια. Το φαινόμενο της αγωνίας, ωστόσο, θέτει ορισμένα ιδιαίτερα ζητήματα που υπονομεύουν τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις των θυμικών καταστάσεων. Τα ζητήματα αυτά οφείλονται εν μέρη στο ότι, όπως πιστεύω, δεν έχει κατανοηθεί ακόμη πώς ακριβώς η διάθεση της αγωνίας συνδέεται με το συναίσθημα του φόβου. Οπότε ας πω λίγα πράγματα για αυτό. Ο παραδοσιακός τρόπος χάραξης της διάκρισης μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων, αγωνίας και φόβου, γίνεται με όρους χρονικότητας, γνωσιακότητας και αποβλεπτικότητας. Η διαφορά στη χρονικότητα έγκυται στο ότι ο φόβος αφορά το παρόν, ενώ η αγωνία το μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντάται σε εκπληκτικό βαθμό, σε εκνευριστικό βαθμό, σχεδόν σε όλη τη συναφή βιβλιογραφία, ανεξαρτήτως κλάδου. Η άποψη αυτή ακούγεται εύλογη. Αλλά, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί βέβαια να είναι κυριολεκτικά αληθής.
για τον πολύ απλό λόγο ότι ο φόβος συνιστά θυμική απόκριση σε αυτό που γίνεται αντιληπτό ως επερχόμενη βλάβη. Αν η βλάβη ήταν παρούσα, ενεργή, η αντίστοιχη θυμική κατάσταση δεν θα ήταν φόβος, αλλά πόνος. Πόνος ποικίλων ειδών. Το ίδιο ισχύει και για τον φόβο όχι της βλάβης, αλλά της απώλειας κάποιου αντικειμένου ή κάποιου προσώπου ή κάποιας σχέσης ή κάποιας κατάστασης που είναι σημαντική για εμάς. Η χρονικά παρούσα θυμική απόκριση στην συντελεστήσα ή συντελούμενη απώλεια δεν είναι ο φόβος, είναι η λύπη. Είναι η συναισθηματική συντριβή. Είναι η αγανάκτηση. Ίσως και η απορία. Γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Αλλά όχι ο φόβος ότι η απώλεια πρόκειται να συμβεί. Ενοιολογικά αυτό δεν στέκει. Γνωσιακή διαφορά. Η γνωσιακή διαφορά μεταξύ των δύο φαινομένων αγωνίας και φόβου έγκυται στο ότι ο φόβος χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα, ενώ η αγωνία από αβεβαιότητα. Αυτό επίσης είναι ένα δόγμα που συναντάμε σε πλήθος εξαιρετικών, κατά τα άλλα, ερευνητικών εργασιών και κάτι το οποίο επιτονίζεται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία αναφορικά με τις διαταραχές της αγωνίας. Anxiety disorders. Τι συμβαίνει εδώ? Η έννοια της βεβαιότητας επιδέχεται διαφορετικές αναλύσεις και δεν είμαι διόλου βέβαιος για το πώς ακριβώς η βεβαιότητα λειτουργεί στη συναφή βιβλιογραφία. Είναι χαρακτηριστικό της συναφούς βιβλιογραφίας ότι συνήθως δεν αναλώνει χρόνο να προσδιορίσει με το τι ακριβώς εννοείται ως βεβαιότητα ή το αντίθετό της αβεβαιότητα. Θα συμφωνούσα ωστόσο ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ας πούμε, καθώς περπατάμε σε έναν έρημο δρόμο στην ξαφνική εμφάνιση ενός άγριου σκύλου κλπ. Κλπ. Ή στα περισσότερα άρθρα τα επιστημονικά είναι μια αρκούδα που εμφανίζεται καθώς πάμε στο σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο. Ενώ χαλαρώνουμε στην κάμαρά μας, στο άκουσμα ενός διαρρήκτη που προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα μας και λοιπά και λοιπά, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, ο φόβος συνοδεύεται από μία προφανή επίγνωση του τι νιώθουμε. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις έμφοβων βιωμάτων που δεν εμφανίζονται γνωσιακά έτοιμες. Ο φόβος του σκοταδιού, λόγω χάρη, περιέχει μία εγγενή αβεβαιότητα, καθώς όν μπορεί να μην είσαι σίγουρος ούτε γιατί αισθάνεσαι όπως αισθάνεσαι, μα ούτε και τι είναι αυτό ακριβώς που αισθάνεσαι. Κάποια περιστατικά αγωνίας, αντιθέτως, μπορεί να συνοδεύονται από έλλειψη ηρεμίας ή ένα βίωμα υπερδιέγερσης που δεν σου αφήνει περιθώρια να αμφιβάλλεις για το τι είναι αυτό το οποίο νιώθεις. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση αγωνίας. Πιθανόν, όταν κάποιοι ερευνητές μιλούν για την βεβαιότητα ή την αβεβαιότητα των θυμικών καταστάσεων, να αναφέρονται όχι στην αυτεπίγνωση του τι νιώθουμε, αλλά στην επίγνωση του αντικειμένου της θυμικής εμπειρίας. Το ζήτημα αυτό μας οδηγεί στο θέμα της αποβλεπτικότητας ως ειδοποιού διαφοράς μεταξύ ψυχικών διαθέσεων και συναισθημάτων. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια συζήτηση. Γιατί? Διότι υπάρχουν βασικά δύο τρόποι επίκλησης της αποβλεπτικότητας στο παρόν πλαίσιο. Παραδοσιακά,
μέχρι και τη δεκαετία του 80. Θεωρούνταν ότι οι διαθέσεις διαφέρουν από τα συναισθήματα, ως προς το ότι οι διαθέσεις στερούνται, ενώ τα συναισθήματα διαθέτουν αποβλεπτική σχέση, αναφορική σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, ιδίως μετά το 2000, η διάκριση χαράσεται όχι με αναφορά στην παρουσία ή την απουσία της αποβλεπτικότητας, αλλά με βάση τον ιδιαίτερο τύπο αποβλεπτικής σχέσης, που οι διαθέσεις εν αντιθέσει με τα συναισθήματα φέρουν προς τον κόσμο. Θα εστιάσω σε αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό επιστημολογικά και βρίσκεται στη βάση πολλών διαφορετικών αντιθετικά συνταγμένων ερευνητικών προγραμμάτων. Διότι με ενδιαφέρει να αποτιμήσω την ερμηνεία των διαθέσεων ως καταστάσεων που αποβλέπουν την πραγματικότητα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Ας συμφωνήσουμε μάλλον στο εξής. Κατά τη διάρκεια της θυμικής εμπειρίας, ακόμα και όταν αισθάνεσαι ότι τίποτα δεν έχει νόημα, η ίδια η εμπειρία δεν στερείται νοήματος. Κάθε διάθεση, θετική ή αρνητική, φαίνεται πως έχει κάποια σημασία, για να το πούμε πολύ απλά. Προσωπικά θα υποστήριζα ότι η σημασία των διαθέσεων είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, μια διάθεση δηλώνει κάτι για τη ζωή του προσώπου που βιώνει την εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα δεικνύει μια ποιότητα, μια αξιακή ποιότητα, θετική ή αρνητική, του περιβάλλοντος κόσμου. Αυτό το δεικνύει, αυτή η δείξη συνιστά ένα είδος αποβλεπτικότητας και η επίκλησή της διαθέτει εξηγητική ισχύ, διότι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη συναφή εμπειρία. Η περιγραφή του γενικού κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μας βοηθά να κατανοήσουμε, ας πούμε, την αγωνιώδη διάθεσή του. Η αναφορά στον προσβλητικό τρόπο που τον αντιμετωπίζει το περιβάλλον του καθιστά κατανοητή την ευερέθιστη διάθεσή του. Άρα, συσχετίζοντας το βίωμα με τα σημαίνοντα στοιχεία μιας κατάστασης, η αποβλεπτικότητα μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί το πρόσωπο βρίσκεται σε μία ορισμένη διάθεση. Μας επιτρέπει αυτή τη μετάβαση ενοιολογικά. Και το επιτυγχάνει αυτό με το να καταδεικνύει γιατί είναι εύλογο για ένα πρόσωπο υπό ορισμένες συνθήκες να είναι σε αυτήν και όχι σε κάποια άλλη διάθεση. Ο βασικός τρόπος τώρα παρουσίασης της αποβλεπτικότητας, όπως γνωρίζουμε, μιας νοητικής κατάστασης, οποιασδήποτε νοητικής κατάστασης, είναι μέσω της αναφοράς στα αντικείμενα προς τα οποία κατευθύνεται αυτή η κατάσταση. Το καθέκαστο αποβλεπτικό αντικείμενο μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Στην περίπτωση της όρασης, λόγου χάρη, μπορεί να διαφωνούμε για ποικίλα ζητήματα. Χωρίς όμως να διαφωνούμε, χωρίς να αμφισβητούμε τη συστοιχία μεταξύ μιας ορισμένης οπτικής αντίληψης και ενός ορισμένου αισθητού αντικειμένου, είτε πρόκειται, ας πούμε, για την μύτη ενός μολυβιού, κάτι τόσο μικρό, είτε πρόκειται για κάτι εξαιρετικά ευμεγέθες, την πρόσωψη, δεν ξέρω, του μεγάλου μουσικής. Εδώ, βέβαια, πειραματικά, εισέρχεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Υπάρχει όμως ως δεδομένο ότι αυτή η αποβλεπτική σχέση συσχετίζει κάτι υποκειμενικό με κάτι αντικειμενικό. Το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, πώς λειτουργεί και πώς δυσλειτουργεί, είναι ένα περαιτέρω σημαντικό ζήτημα. Στην περίπτωση των διαθέσεων, ωστόσο, μια τέτοια συστοιχία μοιάζει δύσκολο να υποστηριχθεί. Αυτό είναι που έχει σημασία για το θέμα μας. Απαιτείται οπωσδήποτε κάποια προσπάθεια για να διατυπωθεί μια θεώρηση του αποβλεπτικού περιεχομένου που θα απέδιδε ορθά την χαρακτηριστική υφή των ψυχικών διαθέσεων. Θα μιλήσω εδώ για την πλέον δημοφιλή απόπειρα προς διορισμού του αντικειμένου στο οποίο αποβλέπουν οι ψυχικές διαθέσεις. Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι αυτή που σχεδόν αστόχαστα δηλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας. Είναι η κυρίαρχη. Η απόπειρα αυτή προσδιορίζει ως αντικείμενο των ψυχικών διαθέσεων ολόκληρο τον κόσμο. Και υπάρχουν αρκετές παραλλαγές σε αυτό το μοτίβο. Αλλά βασικά αυτές οι παραλλαγές είναι παραλλαγές σε αυτή τη θέση. Η θεώρηση αυτή φαίνεται να ανταποκρίνεται στον σχεδόν κατακλυσμιαίο χαρακτήρα των διαθέσεων. Στο γεγονός ότι διαπερνούν σύνολη την εμπειρία μας, καθώς εμποτίζουν θυμικά κάθε επαφή μας με την πραγματικότητα. Η αγωνία έχει όντως περιγραφεί ως η κατεξοχήν διάθεση κατά την οποία βιώνω μια ολική έκλειψη των αξιών, των κανόνων που διέπουν την επαφή μου με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή η έκλειψη προέρχεται από μια αποδέσμευση από την προσωπική ταυτότητα που έχω κατασκευάσει και η οποία τώρα φαίνεται ανίκανη να με βοηθήσει να προσανατολιστώ στο πεδίο των κανόνων, των αρχών ή των αξιών που δομούν την κοινωνική πραγματικότητα. Που δομούν τη λογικότητα, συνήθως υπόρρητη ή άρρητη, των διαπροσωπικών σχέσεων. Κατά την άποψή μου, αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί η νεοκαντιανή άποψη. Αναφέρθηκε νωρίτερα το όνομα του Jaspers, που είναι σε αυτή την παράδοση, αλλά και πολλοί άλλοι νεότεροι ερευνητές στην ψυχοπαθολογία μιλούν για αυτή την οπτική. Αυτή η οπτική αφορά τον τρόπο που η αγωνία υπονομεύει τρόπον τεινά την διάδρασή μας με ολόκληρο τον κόσμο. Μιλώντας βέβαια για αγωνία, υπάρχει μία πάρα πολύ ακμαία και σημαντική υπαρξιστική εκδοχή αυτής της προσέγγισης, η οποία έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα υπαρξιστικής έμπνευσης, ψυχοθεραπευτικά και άλλου είδους μοντέλα. Κατά την αγωνία, ο κόσμος βυθίζεται, θα λέγαμε, σε μια απουσία νοήματος. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να βρω, θα υπάρχει σίγουρα στο ίντερνετ. Ναι, οκ. Okay. Σας διαβάζω, ναι. Ωραία. Σας διαβάζω 2-3 προτάσεις. Η απειλή δεν έρχεται από κάτι πρόχειρο ή παρευρισκόμενο, αλλά ίσα-ίσα από το ότι όλα τα πρόχειρα και παρευρισκόμενα όντα δεν μου λένε πια τίποτα. Στα όντα που με περιβάλλουν δεν υπάρχει πια καμιά σύμπλεξη. Ο κόσμος μέσα στον οποίο υπάρχω έχει καταποντιστεί μέσα στην έλλειψη σημαντικότητας
και έτσι ο διανοιγόμενος κόσμος μπορεί να απελευθερώνει όντα μόνο με τον χαρακτήρα της μη σύμπλεξης. Okay. Αυτό είναι Heidegger, εντάξει, για όσους είχαν απορία. Είναι το 343 από το Είναι και Χρόνος. Τώρα, τόσο οι νεοκαντιανοί, όσο και οι χαντεγκεριανοί φαινομενολογική, υπαρξιστική, όπως θέλετε στην πούμε, θεώρηση, μας προσφέρουν σημαντικές ιδέες αναφορικά με τη βιωματική διάσταση των διαθέσεων. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με την δική μου άποψη. Αν εκλειφθεί κυριολεκτικά η άποψη ότι το αποβλεπτικό αντικείμενο των διαθέσεων είναι ολόκληρος ο κόσμος, η άποψη αυτή δεν μπορεί να ευσταθεί. Ωραία. Καταρχάς, ο ισχυρισμός ότι μια ορισμένη διάθεση συνιστά μια ψυχική κατάσταση όπου ολόκληρος ο κόσμος βιώνεται ως κενός νοήματος, ακούγεται, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ως περιγραφή της κατάθλιψης, μάλλον παρά της αγωνίας. Η αίσθηση της αποδέσμευσης από την πραγματικότητα ή αποτυχία ανακάλυψης κάποιου στόχου που αξίζει να επιδιώξεις. Όχι επειδή κάτι άλλο σου έλκει την προσοχή, αλλά επειδή τίποτα δεν εγείρει πλέον το ενδιαφέρον σου, συνιστά εξίσου, αν όχι περισσότερο, χαρακτηριστικό μιας καταθλιπτικής παρά μιας εναγώνιας διάθεσης. Τώρα, θα δεχτώ σίγουρα ότι εδώ υπάρχει μια συνάφεια. Θα πρέπει να διακρίνουμε τα εμφανή στοιχεία μιας διάθεσης, ωραία, όπως είναι ένα σύμπτωμα, το οποίο συγκροτεί την τυπική όψη της κλινικής εικόνας μιας μακροχρόνιας διάθεσης, από μια συνυπάρχουσα επιπλοκή, η οποία θα δήλωνε μια επιπλέον διαταραχή της διάθεσης. Μιλάμε για συνοσηρότητα. Η αγωνία και η κατάθλιψη παρουσιάζουν όντως υψηλή συνοσηρότητα, comorbidity, η οποία ερμηνεύεται εν μέρη από τις κοινές αρνητικές συνέπειές τους. Ποιες είναι αυτές? Είναι η φαινομενικά απρόκλητη ένταση, η χρόνια ανησυχία, η ευερέθιστη στη διάθεση κλπ. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία της μιας διάθεσης που δεν είναι κοινά στοιχεία της άλλης. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται, όπως γνωρίζουμε, από ανειδονία. Ωραία, την πλήρη απουσία γνήσιας ευχαρίστησης. Ενώ ένα πρόσωπο σε αγωνία μπορεί να εκδηλώνει ενεργητικότητα, ακόμη και αιμονική φροντίδα για κάτι. Είναι σημαντικό συνεπώς όταν εκφέρεται η άποψη ότι η αγωνία είναι μία αποβλεπτική κατάσταση που απευθύνεται προς τον κόσμο, η σύλληψη του κόσμου να διατυπώνεται με τρόπο που να αποδίδει τα διακριτά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διάθεσης. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι γενικότεροι λόγοι για να είμαστε σκεπτικοί με το όλο πακέτο. Το πακέτο της υπόθεσης ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε όχι μόνο την αγωνία, αλλά οποιαδήποτε διάθεση ώστε να κατευθύνεται αποβλεπτικά προς ολόκληρο τον κόσμο. Okay. Πρώτα απ' όλα, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου, σκέφτομαι φιλοσοφικά, η υπόθεση που συζητάμε χρησιμοποιεί μία έννοια, ολόκληρος ο κόσμος, που δεν είναι διόλου εύκολο να προσδιοριστεί. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο αν καλούμαστε να σκεφτούμε τον κόσμο ως μια μέγιστα περιεκτική κατάσταση που περιλαμβάνει όλες τις άλλες, ή ως ένα αντικείμενο που έχει τα πάντα εντός του, εκτός του εαυτού του. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη λογική, ανώτερα μαθηματικά, γνωρίζουν όλα τα παράδοξα που προκύπτουν εδώ.
ή ως την ολότητα των φαινομένων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πλέγμα πρακτικών αλληλοαναφορών. Τι από όλα αυτά εννοούν όσοι υποστηρίζουν ότι οι ψυχικές διαθέσεις αποβλέπουν ολόκληρο τον κόσμο? Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει ότι η υπόθεση δεν απαιτεί τίποτε περισσότερο από την άτυπη καθημερινή κατανόηση αυτής της έννοιας. Η απόκριση αυτή όμως δεν είναι ικανοποιητική. Δηλώνει μάλλον την έλλειψη σαφήνειας του όλου εγχειρήματος. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η υπόθεση εγείρει εξαιρετικές απαιτήσεις για τις αντιληπτικές ικανότητες του ανθρώπου. Μια θυμική διάθεση, η οποία κατευθύνεται κυριολεκτικά προς ολόκληρο τον κόσμο, προϋποθέτει την ικανότητα σχηματισμού αναπαραστάσεων με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ τον προοπτικό, τμηματικό, διακεκομένο, ανασυνθετικό, περιορισμένο χαρακτήρα πρόσβασης του ανθρώπου στην πραγματικότητα, όπως έχει καταδειχθεί από όλες τις συναφές επιστήμες. Τρίτον, ακόμη και αν μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, ακόμα και αν τα θεωρήσουμε ως ενοιολογικά δευτερεύουσα σημασίας, η πρόταση ότι οι διαθέσεις κατευθύνονται αποβλεπτικά προς τον κόσμο, προς ολόκληρο τον κόσμο, αποτυγχάνει να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών θυμικών φαινομένων. Τι εννοώ? Το να είσαι εξοργισμένος με ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι μια θυμική διάθεση, είναι ένα εξαιρετικά έντονο συναίσθημα. Οπότε δεν έχουμε πραγματικά προχωρήσει στην κατανόηση του τι είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε. Τώρα, τα προβλήματα αυτής της δημοφιλούς προσέγγισης δεν συνεπάγονται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να αντιμετωπίζουμε τη θυμική διάθεση ως μία αμιγώς εσωτερική, ιδιωτική, άκοσμη υπόθεση. Η αγωνία, όπως και κάθε άλλη εμπειρία, δεν είναι ασύνδετη με ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον, ούτε αποτελεί ένα αδρανές κομμάτι του νοητικού μηχανισμού που μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί κατά βούληση. Η αγωνία έγκυται μάλλον στο πώς ολόκληρος ο οργανισμός, ολόκληρος ο εαυτός, βιώνει την πραγματικότητα, αποκρινόμενος σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή να προσεγγίσουμε την αγωνία ως ένα συμβάν που συνδυάζει δεκτικότητα και αυτενέργεια. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Okay. Ας το ξαναπιάσουμε το θέμα. Ως τώρα έχω αναφερθεί στην αγωνία και όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με το θέμα θα το έχετε καταλάβει, ως να επρόκειτο για μία και μόνη κατάσταση. Υπάρχουν όμως πολλά φαινόμενα που φέρουν τον τίτλο της αγωνίας και τα οποία συνήθως ορίζονται με αναφορά στις πιο οξείες εκδοχές τους, δηλαδή ως μορφές κάποιας ψυχικής δυσλειτουργίας. Okay. Έχουμε τη διαταραχή πανικού, ενίοτε συνοδευόμενη από αγοραφοβία, αγωνίες που προκαλούνται από συγκεκριμένα στοιχεία, τα ύψη, οι ενέσεις, τα σανσέρ κλπ. Έχουμε αιμονικές διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την επανεμφάνιση παρεμβατικών σχέσεων, επαναληπτικών, ιδιόρυθμων τρόπων συμπεριφοράς. Έχουμε PTSD, okay, μετατραυματική διαταραχή άγχους, που περιέχει μια εξαιρετικά δυσάρεστη, αλλά εμένουσα αναβίωση
αποθετικών γεγονότων ακολουθούμενη από φοβική αντίδραση σε φαινομενικά άσχετα συμβάντα. Και ο κατάλογος βέβαια είναι πολύ ευρύς. Σχέση αγωνίας και άγχος και πολλά πολλά άλλα. Ας σημειωθεί το εξής, ότι όλες αυτές οι κατηγορίες, και υπάρχουν και άλλες, παρουσιάζουν την αγωνία μέσω των διαταραχών της. Ας πούμε, μία από τις πιο έγκριτες ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε αυτό το πεδίο είναι η Journal of Anxiety Disorders. Δεν υπάρχει Journal of Anxiety. Υπάρχει Journal of Anxiety Disorders. Και αυτό είναι το οποίο αυτομάτως θεωρούμε ότι συνιστά το πεδίο έρευνας του φαινομένου που ονομάζεται βίωμα της αγωνίας. Στην πραγματικότητα έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο να σκεφτούμε την αγωνία ως οτιδήποτε άλλο από μια μορφή διαταραχής. Η έμφαση στην παθολογική φύση της αγωνίας οφείλεται ίσως στην πάρα πολύ κατανοητή και θετική για μένα μέρημνα ανάπτυξης θεραπευτικών παρεμβάσεων. Θεραπευτικά συναφής είναι βέβαια και η απόπειρα περιχαράκωσης κάθε αγωνιώδους εμπειρίας γύρω από κάποιο ερέθισμα. Εστιάζοντας λόγου χάρη στην αποφυγή των ανελκυστήρων ή στη διαρκή αναβολή του ραντεβού που έχω με τον οδοντίατρο, ο θεραπευτής, από ποιο κλάδο και αν προέρχεται, μπορεί ενίοτε μέσω φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων πρακτικών, τεχνικών αναπροσανατολισμού της συμπεριφοράς κλπ. Να απαλύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα ανακουφίζοντας το άτομο το οποίο υποφέρει από αυτό. Και βέβαια όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ωστόσο, αυτού του τύπου οι θεραπευτικές θεωρήσεις εγείρουν, κατά την άποψή μου βέβαια, κάποιες μεθοδολογικές ανησυχίες. Αφενός, δεν είναι σαφές αν αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται είναι η ίδια η αγωνία ή κάποια από τα πρόδειλα συμπτώματά της. Αφετέρου, δεν είναι προφανές αν αυτό στο οποίο εστιάζουν οι θεωρήσεις είναι η ίδια η αγωνία και όχι επιμέρους περιπτώσεις φόβου. Ας πούμε, όπως ο φόβος περιορισμού των κινήσεών μας. Στην περίπτωση των ανελκυστήρων. Ή ο φόβος του φυσικού πόνου, στην περίπτωση επίσκεψης στον οδοντίατρο κλπ. Μπορούμε δηλαδή ευχαρίστως να αποδεχτούμε την άποψη πως όταν είναι επιτυχής, η συναφής αγωγή θεραπεύει έναν ορισμένο φόβο. Τούτο όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φωτίζει και τη φύση της αγωνίας. Η άποψη ότι η αντιμετώπιση ενός φόβου επιλύει ακολούθως και το φαινόμενο της αγωνίας ξεκινά από την παραδοχή ότι υφίσταται απόλυτη συνέχεια μεταξύ φόβου και αγωνίας με όρους κάποιας μεταβλητής, συνήθως ποσοτικής μεταβλητής, όπως η χρονική διάρκεια, η φαινομενολογική ένταση και άλλα μετρήσιμα μεγέθη. Αυτή η παραδοχή όμως είναι προβληματική, γιατί νομίζω ότι συσκοτίζει σε κάποιες περιπτώσεις τη φύση του βιώματος, την ιδιαιτερότητα του βιώματος της αγωνίας. Ωραία, τι εννοώ. Σκεφτείτε τον ήλιγκο που νιώθω στο μπαλκόνι ενός υψηλού κτηρίου. Η αγωνία που βιώνω κατά τον ήλιγκο, και αυτό το είχε πρώτος καταλάβει ο μεγάλος διανοητής Hitchcock,
Okay. Όλοι έχουμε δει το Vertigo, ελπίζω. Η αγωνία που βιώνω κατά τον ήλιγκο μπορεί να είναι φαινομενολογικά πολύ εντονότερη και διαρκέστερη από ένα στιγμιαίο αίσθημα φόβου που περνά αμέσως μόλις διαπιστώσω ότι ας πούμε ο καγκελωτός φράχτης που με περιβάλλει είναι σταθερός. Αυτό που καθιστά το βίωμα του ηλίγκου εναγώνιο για κάποιον δεν είναι μήπως πέσει επειδή θα χαλάσει ο φράχτης, αλλά μήπως το επόμενο δευτερόλεπτο αποφασίσει να ρίξει ο ίδιος τον εαυτό του στο κενό. Σκεφτείτε επίσης το παράδοξο της αγωνίας που εγείρεται σχέση όχι με το τι μέλη γενέστε, στο οποίο αφιερώνει τη μεγαλύτερη συναφής βιβλιογραφία, αλλά σε σχέση με ένα παρελθόν συμβάν. Για να χρησιμοποιήσω ένα κλασικό παράδειγμα. Αντικρίζοντας σήμερα την τσόχα, ο χαρτοπαίκτης που την περασμένη εβδομάδα είχε πάρει την απόφαση να μην ξαναπιάσει τράβουλα στα χέρια του, βιώνει αγωνία όχι επειδή φοβάται για το τι θα συμβεί γενικά καθώς προχωράει η νύχτα, ούτε επειδή έχει ξεχάσει το γεγονός του ότι έχει πάρει στο παρελθόν κάποια απόφαση, αλλά επειδή αναγνωρίζει την απόφασή του ως ένα γεγονός του παρελθόντος, η επίκληση του οποίου δεν μπορεί τώρα, κατά μαγικό τρόπο, να τον κάνει οπωσδήποτε να απέχει απόψε, σήμερα, από το παιχνίδι. Ο χαρτοπαίκτης, αν θέλετε, εκλιπαρεί την παρελθούσα απόφασή του να μην ξαναπαίξει, να έρθει να τον σώσει. Και η αγωνία είναι η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι κανένα παρελθόν γεγονός, ούτε καν ένα δικό του παρελθόν ψυχικό γεγονός, δεν μπορεί να αναλάβει τη δική του ευθύνη και να επιλύσει εδώ και τώρα το δικό του πρόβλημα αντί για αυτόν. Εδώ βέβαια ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί παραδείγματα όπως αυτό του χαρτοπαίχτη που θα ήθελε να είναι, να μείνει πιστός στην απόφασή του. Ή για να θυμηθούμε την πηγή όλων αυτών των συζητήσεων που πάει πολύ παλιά στη συναφή έρευνα. Βασικά ξεκινάει γύρω στο 1840. Μιλάμε για το παράδειγμα του πατέρα που για να επιβεβαιώσει την πίστη του πρόκειται να θυσιάσει ό,τι το πολυτιμότερο έχει, τον ίδιο του τον ιό. Ίσως κάποιοι είστε εξοικειωμένοι με την περίφημη συζήτηση του Kierkegaard σχετικά με τη θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ και τι παίζει εκεί πέρα σε επίπεδο διαμόρφωσης του εαυτού και των συναφών παθήσεων. Ή του στοχαστή που έρχεται ενώπιον του θανάτου ως της μόνης αναπόφευκτης προσωπικής δυνατότητας. Όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά από ερευνητές και στοχαστές που προσπαθούν να τονίσουν την αποκαλυπτική δυνατότητα ορισμένων εξαιρετικών συμβάντων του ανθρώπινου βίου. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, η αγωνία είναι σημαντική επειδή διατρέχει κάποιες στιγμές του συνηθισμένου, του καθημερινού μας βίου. Σκεφτείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν και όχι τόσο εκτενώς διερευνημένη κατηγορία της τρέχουσας κλινικής ταξινόμησης. Τη γενικευμένη αγωνιώδη διαταραχή,
Αυτό που σε παλιά καλά ελληνικά ονομάζαμε όλοι free floating anxiety. Okay, την ελεύθερα κειμενόμενη αγωνία. Ο όρος αναφέρεται, όπως γνωρίζουμε, στην χρόνια, υπερβολική και ανεξέλεγκτη ανησυχία για ένα πλήθος φαινομενικά ασύνδετων γεγονότων ή περιστατικών. Συμπτώματα αυτής της διαταραχής περιλαμβάνουν την έλλειψη ηρεμίας, το αίσθημα υποφόσκουσας έντασης, το να αισθάνεσαι συχνή κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης όταν διαβάζεις, μυϊκή ένταση, δυσκαμψία, έλλειψη ικανοποιητικού ύπνου. Welcome to the club. Τα φαινόμενα αυτά ανθίστανται σε μια αναγωγιστική διάθεση. Γιατί, διότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ένα αποκλειστικό πρόβλημα εν σχέση με το οποίο γύρεται η αγωνία. Τι εννοώ? Όπως γνωρίζουμε, μόλις η θεραπεία εστιάσει στην επίλυση ενός προβλήματος, προκύπτει μια νέα εναγώνια εμπειρία προς κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι η απουσία ουσιαστικής προόδου σε αυτό το πεδίο έγινε στην επιμονή να προσανατολίζεται η διάγνωση στη σχέση του υποκειμένου με κάποιο εξωγενές πρόβλημα. Δηλαδή, παραβλέποντας τη σχέση του υποκειμένου με τι? Με τον ίδιο του τον εαυτό. Η αγωνία έχει αποβλεπτικό περιεχόμενο. Αν με τον όρο αυτό επιχειρούμε να δηλώσουμε όχι μόνο την αναφορά της θυμικής κατάστασης προς τον κόσμο, αλλά και την στάση του υποκειμένου προς τον εαυτό του καθώς εμπλέκεται με τον κόσμο. Υπό αυτή την έννοια, η αγωνία διαφέρει από τον φόβο ως προς το εξής, ως προς το ότι είναι προσανατολισμένη ταυτόχρονα και εκτός και εντός. Υπό αυτή την έννοια και μόνο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία ανασκοπική εμπειρία. Είναι δηλαδή μία εμπειρία που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό θεματοποιεί το ίδιο το ενεργό υποκείμενο. Και αυτό αποτελεί πηγή πλήθους περιπλοκών, οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητο να θεωρηθούν μη επιλύσιμες. Από το ίδιο το υποκείμενο, ενίοτε με τη βοήθεια θεραπευτικής στήριξης. Για να το ολοκληρώσω, θα έλεγα τα εξής. Η αγωνία είναι ενδιαφέρουσα γιατί είναι κυρίως αντιπαραγωγική. Σε πολλές περιπτώσεις το βίωμα της αγωνίας δεν είναι απλώς δυσάρεστο. Συνιστά επίσης, όπως γνωρίζουμε, μια πηγή σοβαρών δυσκολιών για την επίτευξη ενός ορισμένου στόχου. Αλλά, γιατί είπα ότι είναι ενδιαφέρουσα? Διότι σε αυτό ακριβώς νομίζω ότι έγκυται η στρατηγική της αξία. Η αγωνία είναι μια μορφή θυμικής χρονοτριβής ή αναβλητικότητας, η λειτουργία της οποίας είναι να διαταράσει τη φυσιολογική εκδίπλωση των γεγονότων, υπηρετώντας έτσι την επιθυμία, τη συχνά παράλογη επιθυμία, ότι ένα άμεσα προσεχές συμβάν θα αποφευχθεί, είτε επειδή θα πραγματοποιηθεί ενώ εμείς θα
έχουμε εντωμεταξύ απαλλαγή ως διαμαγείας από την υποχρέωση να το πραγματώσουμε, αφήνοντας, όπως λέμε, τα γεγονότα να πάρουν το δρόμο τους. Καθώς εμείς θα έχουμε δίχως κόστος απομακρυνθεί από τη σκηνή. Η θέση αυτή, και με αυτό θα τελειώσω, μπορεί να διατυπωθεί με αναφορά στον κανονιστικό χαρακτήρα της προσωπικής ταυτότητας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο καθένας από εμάς προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον. Επαγγελματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, υπό το φως των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει, τόσο έναντι του κόσμου, όσο και απέναντι στον εαυτό μας. Να το πω αλλιώς, είναι ως να δίνω συνεχώς ένα ραντεβού με μία ορισμένη εικόνα του εαυτού μου στο τέλος αυτής της ώρας, αυτής της μέρας, αυτού του μήνα. Η αγωνία, αν θέλετε, είναι η ανίποτη ανησυχία ότι μπορεί να χάσω το ραντεβού, όχι επειδή κάτι με εμποδίζει, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω πλέον να συναντήσω τον εαυτό μου εκεί πέρα. Okay. That's it. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, για την προσοχή σας. Αν έχετε οποιασδήποτε...